Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά κύριε Κομνηνάκη. Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά. Καλό μεσημέρι, εσάς. Να ρωτήσω κύριε Κομνηνάκη, καταρχάς έχετε τίποτα κανένα νεότερο από το νησί για να αρχίσουμε από εκεί? Ναι. Έχουμε πρόβλημα σε γραμμή. Μας ακούει κύριε Κομνηνάκη? Σας ακούω, ναι. Λέω μήπως υπάρχει κάτι νεότερο από το νησί, κάτι έχετε μάθει έτσι να μας δώσετε και εμάς το ρεπορτάζ. Σχέση με τους σεισμούς. Ναι, ναι. Σε αυτή τη φάση, ας πούμε ότι έχει κάπως περιοριστεί η έκταση του φαινομένου, γίνονται έλεγχοι, ήδη έχουν υπάρξει και κάποιο σχολείο, που, κάποιο σχολείο που έχουν κρυθεί ακατάλληλα, και σπίτια κλπ. Αυτό που πραγματικά επήγε αυτή τη στιγμή είναι να ελεγχθούν το σύνολο των σχολείων και των δημοσίων κτηρίων, του νοσοκομείου κλπ. Άλλα κτίρια τα οποία συγκεντρώνουν και πολλούς εργαζόμενους και ανθρώπους. Και βέβαια, επειδή υπάρχει και πικρή εμπειρία δυστυχώς στο νησί σε σχέση με την αποκατάσταση των πληγέντων, απαιτούμε άμεσα και στο σύνολό τους να αποκατασταθούν πλήρως οι ζημιές. Όπου έχουν συμβεί και σε σπίτια ή σε άλλα δημόσια κτίρια. Κύριε Κομνηνάκη, επειδή έχουμε από χθες εδώ και τη συζήτηση όλη αυτή με το Γλίξιμπουργκ και με όλα αυτά που διαβάζουμε για το αν θα γίνει ταφείωση ιδιώτης, αν, πραγματικά αναρωτιέμαι μήπως τα σχολεία, δηλαδή όταν βλέπουμε να υπάρχουν τόσοι βασιλικοί στην Ελλάδα, δεν ξέρω μήπως το σχολείο, μήπως κάπου κάτι θα πρέπει ακόμη και αυτές τις μαύρες σελίδες και ό,τι κακό έκανε η βασιλεία στη χώρα, η Χούντα, αυτά όλα να τα μαθαίνουν τα παιδιά. Ή είμαστε τόσο βασιλικοί και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι τι γίνεται στην Ελλάδα τελικά? Νομίζω ότι πέρα από το κλίμα που μπορεί να δημιουργείται και διαμορφώνεται μέσα από διάφορα μέσα ενημέρωσης ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη συνείδηση του λαού δεν αντιστοιχούν, αν θέλετε, αυτό το κλίμα που προσπαθεί να δημιουργηθεί με τα συναισθήματα που υπάρχουν βαθιά ριζωμένα στην συνείδηση του ελληνικού λαού απέναντι στη βασιλεία και στις μαύρες σελίδες πραγματικά της ιστορίας που έχουν συνδεθεί με τη μοναρχία στην Ελλάδα. Αυτά δεν πρέπει να τα ξέρουν όμως τα παιδιά, γιατί βγαίνει ο ένας και λέει αρχικός κράτους ή εκείνο το άλλο, ναι, αλλά σίγουρα υπάρχει ευθύνη και νομίζω ότι αν θέλετε και αυτή ιδιαίτερα ο λαός και οι κομμουνιστές, αυτοί που βίωσαν διώξεις, εξορίες κατά τη διάρκεια της βασιλείας και αυτοί που πραγματικά και που δεν είχε κάνει ούτε μία δήλωση, δεν είχε κάνει έτσι για τις διώξεις, ούτε μία δήλωση, ούτε μισή. Αυτά δεν ξεχνιούνται. Είναι βέβαια ευθύνη σίγουρα και του σχολείου το πώς προσπαθεί, δεν ξαναγράφει στην πραγματικότητα την ιστορία, αλλά τη διδάσκει όπως πραγματικά έγινε. Αν θέλετε και εμείς ως κόμμα από τη μεριά μας προσπαθούμε αυτές οι πτυχές της ιστορίας και του εργατικού λαϊκού κινήματος να μην ξεχνιούνται, γιατί έχει δημοπαθήσει ο λαός από τους μονάρχες στη χώρα και βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν θα άρμοζε να υπάρξουν να τιμηθεί όπως προσπαθούσαν να περάσουν τις πρώτες ημέρες, όταν δεν το ίδιο ο λαός έχει στείλει στα σκουπίδια της ιστορίας τη βασιλεία και δεν έχει καμιά και δεν θέλει πραγματικά να έχει καμία σχέση με αυτό τα κομμάτια, με την ίση, αν θέλετε, όπως προσπαθούσαν να παρουσιάσουν αυτές τις στιγμές του μαύρου παρελθόντος. Σήμερα όμως, σήμερα, με τη γνωμοδότηση Ντογιάκου, με τις υποκλοπές, με όλα αυτά, η ποιότητα της δημοκρατίας δεν είναι κάτι που θα πρέπει να θωρακιστεί, να το ξαναδούμε πάλι? Δεν ξέρω, δηλαδή πλέον και στην Ευρώπη μιλούν πια για πολιταρχικό καθεστώς. Βγαίνουν δηλαδή ευρωβουλευτές, δημοσιογράφοι, διάφοροι άλλοι και μιλάνε για πολιταρχικό καθεστώς στην Ελλάδα. Μήπως τώρα με αφορμή και αυτό πρέπει να ξαναδούμε λίγο ξανά την ποιότητα της δημοκρατίας μας με όλα αυτά που γίνονται? Νομίζω τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μην πούμε και παγκοσμίως, υπάρχει πολύ μεγάλη υποκρισία να κάνουν ξαφνικά ότι πέφτουν από τα σύννεφα με αυτά τα φαινόμενα των υποκλοπών, όταν είναι γνωστό ότι όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε άλλες χώρες της ΕΥΠΑ, στην Ισπανία έχουν καταγγελθεί αντίστοιχες πρακτικές
και όταν βέβαια είναι το ίδιο το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, ένα πολύ σκοτεινό και επικίνδυνο θεσμικό πλαίσιο που επέτρεψε, που επιτρέπει να γιγαντώνονται αυτά τα φαινόμενα μαζικής και προληπτικής ακόμα παρακολούθησης, όχι μόνο βέβαια πολιτικών προσώπων που δικαίως θορύβησε, αν θέλετε, και έγινε, πήραν μεγαλύτερες διαστάσεις στην επικαιρότητα, αλλά τελικά το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο που είναι, έχει γίνει νόμος του κράτου, όχι μόνο με την ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης αλλά και με ευθύνη και των προηγούμενων, επιτρέπει να μπαίνει στο στόχαστρο ο κάθε ένας ως δίθεν εθνικός κίνδυνος. Αυτό αποτυπώνουν οι αριθμοί όταν μιλάμε τα τελευταία 7 χρόνια για 100.000 επισυνδέσεις Ελλήνων πολιτών, δηλαδή κινδύνων για την εθνική ασφάλεια στο εσωτερικό της χώρας. Πώς μπορεί πραγματικά αυτό να ερμηνευτεί? Και απ' την άλλη, αν θέλετε, ακόμα και αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει με την απαράδεκτη, κατά τη γνώμη μας, νομοδότηση του κ. Ντογιάκου, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, βασίστηκε, δεν μπορώ να γνωρίσω ότι βασίστηκε στην πραγματικότητα σε αυτόν τον άθλιο και δραστικό νόμο που ψήφισε πριν λίγο καιρό η Νέα Δημοκρατία, τον οποίο έρχεται βέβαια να ενισχύσει και να τον θωρακίσει, δίνοντάς του την ερμηνεία που αυτή τη στιγμή βολεύει για να προχωρήσει η προσπάθεια συσκότησης που γίνεται των όλων των ερευνόμενων υποθέσεων. Αλλά και όλη αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει για τη δίθεν ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και κατά πόσο ξαφνικά θύχθηκε το κύρος της, νομίζω ότι και αυτή έχει μεγάλο, και αυτή κρύβει, αυτή η συζήτηση κρύβει μεγάλο κομμάτι υποκρισίας, όταν συνολικά τα υπόλοιπα κόμματα πλην ΚΚΕ αρνήθηκαν στην συνταγματική αναθεώρηση την πρόταση που κάναμε για να πάψει αυτή η, κατά τη γνώμη μας, βαθύτατα προβληματική συνταγματική επιλογή να διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση η ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων. Στο μεταξύ έρχεται το Ευρωβαρόμετρο και τι δείχνει, ότι τι λέει, ότι το 97% των Ελλήνων ανησυχεί για την απειλή της φτώχειας, ενώ το 86% δυσκολεύεται να πληρώσει τους λογαριασμούς, την ώρα που ακούμε για τον Μπάτσι, για το Χιμάρα, για το ένα, για το άλλο. Όχι, να μας πει και ήδη, γιατί πήγε, είχατε πάει στην αγορά εκεί στη Μυτιλίνη προσφάτως, δεν πήγατε πριν από μερικές ημέρες. Ναι, κλείνετε στη Λέσβο. Μπράβο, τι σας είπανε εκείνο, είχατε σαματάρχες που ρωτάνε, λένε τι γίνεται, τι συμβαίνει, εκεί που τους ρωτήσατε. Πραγματικά τι σας είπανε. Δίνουν μάχη επιβίωσης και αυτοπροσχολούμενοι, γιατί και επαγγελματίες, γιατί όταν το λαϊκό εισόδημα είναι κατακριμνισμένο, καταλαβαίνετε ότι ακόμα και με αυτή την μηδαμινή κίνηση που μπορεί να έγινε εν όψη των εορτών, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίσουν τους τεράστιους λογαριασμούς που παραμένουν, να αντιμετωπίσουν τις υποχρεώσεις τους και να επιβιώσουν. Γι' αυτό και είναι χαρακτηριστικό ότι την ώρα που η κυβέρνηση παρουσιάζει ως λύση απέναντι στην ακρίβεια τις διάφορες επιταγές και τα κουπόνια, ότι στην πραγματικότητα αυτά τα μέτρα όχι μόνο αποκαλύπτονται, αποδεικνύονται ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη ακρίβεια στα των προϊόντων, αλλά τελικά αποτελούν το άλοθη για να εκτινάσουν ακόμα περισσότερο οι τιμές. Είναι γνωστό ότι ανακοινώθηκαν νέες ανατιμήσεις του 20-25% σε βασικά προϊόντα διατροφής και επιβίωση στην πραγματικότητα των λαϊκών νοικοκυριών, που αποδεικνύει ότι η βαρυχημονιά είναι εδώ και παραμένει για το λαϊκό εισόδημα. Ζωή με επιδόματα και με ελεημοσύνη, γιατί market pass το λένε στο Harvard, στην Ελλάδα το λέμε ελεημοσύνη, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι λοιπόν, είναι. Και βγαίνει η ζωή όμως έτσι? Φυσικά και δεν βγαίνει, και γι' αυτό το ΚΚΕ κατέθεσε στην Βουλή συγκεκριμένες προτάσεις, μέτρα που θα αποτελούσαν πραγματικά και ουσιαστική ανακούφιση, αν θέλετε θα δίναν μια ανάσα στο λαϊκό εισόδημα για να μπορέσει να έχει πρόσβαση και στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης, όπως για παράδειγμα η τροπολογία που καταθέσαμε για την κατάργηση του ΦΠΑ σε αυτά τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στην ενέργεια,
για να επανέρθει ο 13ος και 14ος μισθός και σύνταξη, και βέβαια να μιλάμε για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς που θα μπορέσουν να δώσουν μια ανάσα στην λαϊκή οικογένεια για να επιβιώσει σε αυτές τις συνθήκες της ανυπόφορης ακρίβειας. Αυτές οι προτάσεις απορρίφθηκαν συλλήθην όχι μόνο από την κυβέρνηση που δεν τις έφερε καν προς αρνήθηκε και να τις συζητήσει, αλλά σιώπησαν απέναντι σε αυτές και τα υπόλοιπα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, προτάσεις που κατά τη γνώμη μας θα μπορούσαν να δώσουν μια ανάσα ανακούφισης. Κυρία Κομινάκα, όλα αυτά που συμβαίνουν με τα μνημόνια, με τις δεσμεύσεις της χώρας, με τη φτώχεια, γιατί πλέον οι άνθρωποι δεν έχουν να τάσουν τα παιδιά τους πια. Δεν μιλάμε για ανέχεια ή για μια φτωχοποιημένη χώρα. Μιλάμε για πείνα πια, έτσι. Και δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να το πούμε, γιατί αν δεν το πούμε, δεν θα το αντιμετωπίσουμε κιόλας. Πιστεύετε ότι είναι μια ευκαιρία προοδευτικές δυνάμεις, προοδευτικοί άνθρωποι, να κάτσουν σε ένα τραπέζι, να δουν τι γίνεται με αυτή τη χώρα, με τη δημοκρατία, με τον τόπο, με τους πολίτες, να ξαναδούμε τι σημαίνει πόλη, τι σημαίνει πολίτης, τι σημαίνει αγορά? Δεν ξέρω, πραγματικά έχω προβληματιστεί πολύ με όλο αυτό που ζούμε πια και που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πρώτο τον κύριο Μητσοτάκη την ώρα που πεινάνε. Δηλαδή κάποιος που πεινάει λέει θέλω να πεινάω με Μητσοτάκη. Δεν το καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, αυτό που είναι πραγματικά, αν θέλετε, το διακύβευμα κατά τη γνώμη μας και για τις εκλογές αλλά και συνολικά για την ήδη τίθεται, αν θέλετε, το βασικό δίλημα προς τον ίδιο το λαό, είναι αν θα δείξει ανοχή απέναντι σε αυτή τη βαρχιμονιά στην οποία τον έχουν καταδικάσει ή αν θα σηκώσει ανάστημα και για να βάλει εμπόδιο σε προηλυμένες αποφάσεις που δυστυχώς δεν εκφράζονται μόνο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι προηλυμένες αποφάσεις που θα αποτελέσουν το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης με οποιαδήποτε σύνθεση και αν αυτή βγει, και αυτό αν θέλετε αποδεικνύεται από τις ίδιες τις δεσμεύσεις που έχουν και τα τρία τουλάχιστον κόμματα που παρουσιάζονται ως επίδειξη σωτήρες του λαού, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, απέναντι στα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, απέναντι στην επιτάχυνση της λεγόμενης πράσινης μετάβασης, η οποία έχει βυθίσει όλο και περισσότερο το λαό στην ενεργειακή φτώχεια και την ακρίβεια, απέναντι στις δεσμεύσεις που υπάρχουν και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τον ΝΑΤΟ για την εμπλοκή της χώρας μας σε έναν πόλεμο που τον πληρώνει πολύ ακριβά ο ελληνικός λαός, και μια σειρά αν θέλετε άλλες δεσμεύσεις τις οποίες είτε ως κυβερνήσεις αλλά ακόμα και τώρα ως κόμματα της αντιπολίτευσης, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ συνέπλευσαν για να ψηφιστούν πάνω από το 50% των νόμων της κυβέρνησης στην σημερινή Βουλή. Άρα ο λαός μπορεί να αναποθέτει τις ελπίδες του σε αυτούς τους υποτιθέμενους σωτήρες που τους έχει δοκιμάσει μια και δύο και τρεις φορές, αλλά θεωρούμε ότι η μόνη λύση αυτή τη στιγμή είναι να ενισχύσει την δική του δύναμη. Και αυτό, αν θέλετε, μπορεί να αποτυπωθεί μόνο με την ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Στο άνοιγμα του ΚΚΕ, πραγματικά ανταποκρίθηκαν αξιόλογοι άνθρωποι και επιστήμονες, από ό,τι έχω διαβάσει. Αλλά ας πούμε, θα πω κάτι που το διάβασα προχθές, αν δεν κάνω λάθος, και αναφέρομαι στον Τρίφωνα Σαμαρά, ο οποίος ο πατέρας του ήταν οικοδόμος, πρόκειται από λαϊκή οικογένεια. Τον αναφέρω επειδή έχει την αναγνωρισιμότητα από τα μέσα ενημέρωση. Και λέω ότι εγώ, αν πολιτευόμουν, θα πήγαμε το ΚΚΕ. Ναι, βέβαια. Αυτό προέρχεται από λαϊκή οικογένεια. Ο συγκεκριμένος προσωπικά δεν τον γνωρίζω, απλώς τη δήλωση διάβασα. Αλλά βλέπω ότι και αξιόλογοι επιστήμονες έχουν στο άνοιγμα του ΚΚΕ ανταποκριθεί. Είναι τώρα μια ευκαιρία μαζί με προοδευτικούς ανθρώπους να ξαναδούν πέντε πράγματα γενικότερα, να τα ξαναδούμε ως κοινωνία. Να ανακτήσει δηλαδή την αξιοπιστία, την εμπιστοσύνη πολιτική, είναι μια ευκαιρία τώρα. Εμείς ως κόμμα έχουμε απευθύνει ένα ευρύτατο κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης προς αυτό που πραγματικά ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ως ανθρώπους λαϊκής προέλευσης, εργαζόμενους, επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, νέους ανθρώπους, επιστήμονες,
που δεν μπορούν να βρίσκουν προοπτική στη συνέχιση αυτού του συστήματος, ούτε στους διάφορους που παρουσιάζονται ως σωτήρες. Mm. Και τους καλούμε να αντιληφθούν ότι αυτός που πραγματικά μπορεί να βάλει τις σφραγίδες του στις εξελίξεις είναι ο ίδιος ο λαός, αν εμπιστευτεί τη δύναμή του και όχι αν περιμένει, αν θέλετε, από τετραετία σε τετραετία να εναποθέτει και να αναθέτει την επίλυση των προβλημάτων του σε εκείνους που στην πραγματικότητα διαχειρίζονται το σύστημα αυτό, που, που παίρνει αποφάσεις μόνο σε βάρος του λαού για να διασώσει κάθε φορά τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και όχι βέβαια τις ανάγκες του λαού. Γι' αυτό θεωρούμε ότι πραγματικά και μέσα από τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα παρουσιάζονται τέτοια σημάδια εμπιστοσύνης προς το ΚΚΕ και εμπιστοσύνης πρώτα και κύρια προς την ίδια τη δύναμή του, προς την ίδια τη δύναμη του λαού, ότι μπορεί να συγκρουστεί, αν θέλετε, ακόμα και με τις ακόμα και με αντιλαϊκούς νόμους, μπορεί να αχρηστέψει αποφάσεις που στρέφονται σε βάρος του, όταν πραγματικά συλλογικά πάρει απόφαση να παλέψει ενάντια σε αυτές, όπως έγινε για παράδειγμα σε αρκετές περιπτώσεις που προσπάθησαν να βγουν στο σφυρί στον πληστηριασμό λαϊκές κατοικίες, εκεί που υπήρξε αλληλεγγύη και κινητοποίηση μπόρεσαν να σταματήσουν τέτοιες αποφάσεις, όπως τα σπίτια που θα πάρετε οι κομμουνιστές. Ναι, βέβαια τελικά τα πήρανε, τα παίρνουν οι κυβερνητικοί βουλευτές τα σπίτια. Πάντως το είπατε και πριν και θέλω να το παραλάβω, ότι καταθέτεται προτάσεις στη Βουλή, γιατί τα κανάλια δυστυχώς δεν παίρνουν την πρόταση του ΚΚΕ για τον κατώτατο μισθό ή για τη 13η σύνταξη. Απλώς να το ξέρει ο κόσμος, να το πούμε έτσι, να ξέρει. Ακόμα ότι... και πρόταση και για την απαγόρευση του πληστηριασμού της λαϊκής στέγης. Είναι μια σειρά που πραγματικά δείχνει, αν θέλετε, και η αντιμετώπιση απέναντι σε αυτές τις προτάσεις που καταθέτει το ΚΚΕ και η αποσιώπηση και η άρνηση από τη μεριά όχι μόνο της σημερινής κυβέρνησης, γιατί δεν είναι σημερινό το φαινόμενο αυτό, και στην προηγούμενη κυβέρνηση αντίστοιχες προτάσεις που κατατέθηκαν από τη μεριά του ΚΚΕ, προτάσεις νόμου, τροπολογίες, παρέμεναν στα σιρτάρια και αρνούνταν ακόμα και να τις φέρουν προς συζήτηση, γιατί βέβαια εκεί θα ήταν αναγκασμένοι να απολογηθούν προς το λαό, γιατί αυτά που πραγματικά τα έχει ανάγκη για να ανακουφιστεί δεν χωράνε τις αντοχές αυτής της οικονομίας, αλλά όταν πρόκειται να κάνουν δώρα και ελαφρύνσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους, εκεί οι αντοχές της οικονομίας είναι λίγο πιο γαλαντόμες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάλι σας ημέρα.